Σε επίπεδο αγγειοανατομίας θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο αγγειογραφικός έλεγχος ταυτίζεται πολλές φορές απόλυτα με αυτό το οποίο γράφει τα βιβλία ανατομίας, και εδώ είναι οι περιοχές που συνηθίζουμε να προσεγγίζουμε σαν επεμβατικοί αγγειοκτηνολόγοι. Βλέπουμε εδώ την ανατομικά, την κοινή μοιραία, την εντοβαθμιραία, την πολύ μοιραία αρτηρία και τους κλάδους αγγειογραφικά. Στον ανατομικό πίνακα θα δούμε το οποίο της Ιγνιακής, όπου βλέπουμε πώς απεικονίζεται αγγειογραφικά με τις αρτηρίες του γόνατος, αλλά και το άπο τμήμα της Ιγνιακής, τον τριχασμό στην προστεχνημία και την οπισθεχνημία και την μεσόστεο αρτηρία, αλλά και πρέπει να γνωρίζουμε καλά και τις αρτηρίες του πέλματος, την ραχεία του ποδός, τις πελματίες αρτηρίες, το πλεματίο τόξο. Όλες αυτές οι αρτηρίες έχουν τεράστια σημασία σε επίπεδο ανατομίας για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε το επίπεδο της βλάβης, να αντιληφθούμε ποιο είναι εκείνη η περιοχή η οποία υπολείπεται όσον αφορά την αγγείωσή της, αλλά και να επέμβουμε ενδεγειακά. Η αγγειακή απεικόνηση... δεν αυτή η γραμματοσυρά που είχα, αλλά δεν πειράζει. Εξαρτάται από την κλινική μας προσέγγιση, δηλαδή πρέπει να έχουμε μια αντίληψη του ερωτήματος που πρέπει να απαντήσουμε με την αγγειακή απεικόνηση. Βασικά, σε μια απλή κλινική εξέταση δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τις σφίξεις της περιοχής εκείνης οποίας θέλουμε να εξετάσουμε, εάν έχουν τα ασθενή μπροστά μας, άλλους δείκτες όπως είναι ο σφυροβραχιώνιος δείκτης, που είναι ένας απλός δείκτης που μπορούμε να έχουμε σε παιδογιατρίου, να αντιληφθούμε δηλαδή ποια περιοχή υπολείπεται όσον αφορά την αγγείωση και να εστιάσουμε εκεί την εξέτασή μας. Έχουμε διάφορες δυνατότητες απεικόνησης του αγγειακού δικτύου, με το οποίο θα καταφέρουμε να έχουμε ένα χάρτη, ο οποίος θα μας καθορίσει ποιο είναι το επόμενο στάδιο, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αγγειακή νόσος, είτε χειρουργικά είτε ενδοαγγειακά, και ενδεχομένως αυτό να είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και στη γνωμάτευσή μας. Δηλαδή, σαν επεμβατικοί αγγειολόγοι ή αγγειοκτηνολόγοι, θα πρέπει ενδεχομένως με βάση αυτά που θα δούμε στο πλάνο της απεικόνησής μας να πούμε ότι κατά τη γνώμη μας η καλύτερη προσέγγιση είναι η συγκεκριμένη και να συμπεριλαμβάνει στη γνωμάτευσή μας. Έχουμε διάφορους τρόπους, όπως αναφέραμε, να απεικονίσουμε τα αγγεία, και αυτά είναι τα συνήθη όπλα τα οποία έχουμε στην ακτινολογία. Υπάρχει φυσικά η συμβατική πλέον ψηφιακή αγγειογραφία, η οποία είναι μια επεμβατική πράξη, σχετίζεται με την ακτινοβολία. Χρειάζεται προφανώς να υπάρχει μια αρτηριακή προσέγγιση, δηλαδή είναι μια πράξη η οποία χρειάζεται την παραμονή του ασθενούς για κάποιο διάστημα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι είναι ασφαλής η πρόσβαση και δεν έχουμε επιπλοκές. Θα χρησιμοποιήσουμε ιωδιούχους και γραφικό, αλλά είναι μια εξέταση η οποία αφενός μας δίνει μια δυναμική απεικόνηση των αγγείων, δηλαδή μπορούμε να έχουμε στοιχεία της δροής, αφετέρου μπορούμε να επέμβουμε αν χρειαστεί να κάνουμε ενδοαγγειακές πράξεις. Το cross-sectional imaging, δηλαδή αξονική και μαγνητική, μπορούμε να μας δώσουν, δεν απαιτούν επεμβατική προσέγγιση. Το σκιαγραφικό που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ο ιδιούχος στην αξονική τομογραφία, είναι παραμαγνητικό στην MRA. Θα έχουμε παραπάνω πληροφορίες, ίσως καμία φορά έχουμε κάποιες μη απόλυτες πληροφορίες όσον αφορά τις στενώσεις των αγγείων, υπάρχουν κάποια pitfalls. Αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε, θα τα δούμε και κάποια παραδείγματα, έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ την απεικόνηση των αγγείων και με τις δύο μεθόδους, και έχουμε και πληροφορίες από άλλα όργανα. Είναι πολύ μεγάλη πληροφορία που και οι δύο τρόποι απεικόνησης περιλαμβάνουν, οπότε έχουμε και άλλο όφελος σε άλλα επίπεδα. Και φυσικά ο υπέρυγος είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε πάρα πολύ για την απεικόνηση των αγγείων. Ασφαλώς είναι πολύ γρήγος, δεν φέρει ακτινοβολία και είναι κάτι το οποίο μπορούμε να έχουμε σε παιδοιατρίου και να παρακολουθούν τους ασθενείς μας είτε πριν είτε μετά τις επεμβάσεις. Όσον αφορά την αρτηριακή πρόσβαση για την αγγειογραφία, σε γενικές γραμμές η πρόσβασή μας πρέπει να είναι κοντά σε μια οστική δομή, προκειμένου εμείς να εξασφαλίσουμε μια αιμόσταση, είτε με πίεση είτε με τη χρήση μιας συσκευής σύγκλησης. Όταν μιλάμε για την κοινή μοιραία αρτηρία, πρέπει να είμαστε ποδαλικά του βουβονικού συνδέσμου, προκειμένου να η πιθανή αιμορραγία να μην επεκταθεί στην πίελο. Σχηματικά βλέπουμε ότι το εγκύτερο αγγείο είναι η φλέβα. Προφανώς τώρα τις μέρες μας δεν θα χρησιμοποιήσουμε άλλο
ή χρησιμοποιούν και λιγότερα, λιγότερο τυφλή παρακέντηση και θα χρησιμοποιήσουμε τον υπέρυγχο να πάμε ακριβώς στο σημείο εκείνο το οποίο θέλουμε να παρακεντήσουμε, κυρίως όταν πρόκειται να παρακεντήσουμε ορθόδρομα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να διοχετεύσουμε το σύνομα μας ακριβώς στην επιπολύσμηρη αρτηρία, αποφεύγοντας την ενδοβάθη με τη χρήση των υπέρυγχων. Το επόμενο στάδιο είναι να τοποθετεί ένα σύρμα εντός του αρτηριακού δικτύου, το οποίο κάπως έτσι εμφανίζεται όταν πάμε ανάδρομα στη ροή ακτινοσκοπικά, και θα τοποθετεί ένας καθετήρας για να κάνουμε διαγνωστική αγγιογραφία. Υπάρχουν πολλά σχήματα καθετήρων ανάλογα την περιοχή που θέλουμε να απεικονίσουμε. Οι εικόνες που λαμβάνουμε είναι κάπως έτσι, όπου βλέπουμε ότι σε μια ψηφιακή αγγιογραφία έχει εξαλειφθεί το αποτύπωμα των υπολείπων δομών και έχει αναδειχθεί πλήρως το ενδογειακό κομμάτι. Και μιλάμε για μια δυναμική απεικόνηση, θα δούμε και κάποια βίντεο ενδεχομένως αργότερα, όπου διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια ροή, όπως το σχεδιαγραφικό περνάει, απεικονίζονται περαιτέρω ανατομικές δομές οι οποίες βρίσκονται από του καθετήρα μέχρι το πελματείο, το όξο στην προκειμένη περίπτωση, πελματεία αρτηρία, σε μια αγγιογραφία κάτω άκρων, η οποία έχει γίνει από το επίπεδο της αορτής. Η μη επεμβατική αγγειακή απεικόνηση περιλαμβάνει τις τρεις μεθόδους που προαναφέραμε, δηλαδή τον υπέρυχο, την αξονική και την μαγνητική. Ο υπέρυχος, όπως είπαμε, είναι μια απεικονιστική μέθοδος που δεν έχει οριστική ακτινοβολία. Είναι εύκολη να μεταφερθεί, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε στο σημείο του ασθενού σε ένα ιατρείο και παίρνουμε πληροφορίες τόσο όσον αφορά την δομή των αγγείων και στοιχεία όπως είναι οι αρτηριακές πλάκες, αλλά φυσικά και τη ροή εντός των αγγείων, και μπορούμε να έχουμε και απεικόνιση δυναμική, κυρίως όταν πρόκειται να ελέγξουμε δομές όπως την προκειμένη περίπτωση, βλέπουμε τη ροή εντός ενός stent στην κοινή μυρή αρτηρία, και να πάρουμε κυματομορφές και να αξιολογήσουμε εάν αυτό το stent είναι βατό, αν υπάρχει κάποια στένωση εγκύτερα ή από τις περιοχές που εξετάζουμε. Είναι βασική απεικόνιση για την αξιολόγηση της αγγειακής νόσου. Υπάρχουν κάποια σαφή πλεονεκτήματα, αλλά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα, όπως για παράδειγμα ότι είναι μια υποκειμενική μέθοδος, δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για χαρτογράφηση και καμιά φορά δεν μπορούμε να είναι περιοχές οι οποίες δεν μπορούμε να απεικονίσουμε, όπως είναι για παράδειγμα τα λαγόνια Αγία, τα οποία με τον υπέρυχο δεν φαίνονται πολύ καλά. Η αξιονική τομογραφία είναι το βασικό μενού του ακτινολόγου, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ σε τεχνολογικά. Μιλάμε ότι τώρα έχουμε σκάνες τα οποία κάνουν πολύ υψηλής ποιότητας απεικόνιση και υπάρχει δυνατότητα ανασύνθεσης πληροφορίας σε όλα τα επίπεδα. Αυτό φυσικά εξασφαλίζεται όταν έχουμε μια καλή σκιαγράφηση του αρτηριακού δικτύου. Δηλαδή υπάρχει ένα τεχνικό κομμάτι το οποίο επιβάλλει την καλή σκιαγράφηση του αρτηριακού δικτύου. Μπορούμε να έχουμε απεικόνιση σε 2-3 επίπεδα, μπορούμε να έχουμε volume rendering techniques και πάρα πολλά άλλα, τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε τι γίνεται ακριβώς στο αρτηριακό δίκτυο. Αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε συνήθως για την απεικόνιση των αγγείων είναι το pulse tracking, το οποίο είναι μια τεχνική στην οποία μια περιοχή ενδιαφέροντος τοποθετείται στο αρχικό scan, και όταν μπαίνει το σχεδιαγραφικό, το scan ξεκινάει όταν αυξηθούν οι πυκνότητες σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, έτσι ώστε να μην υπάρχει μια καθυστέρηση στην αρτηριακή φάση. Αυτό μας εξασφαλίζει στις περισσότερες των περιπτώσεων μια ικανοποιητική σκιαγράφηση του αρτηριακού δικτύου. Μετά από εκεί πέρα έχουμε άλλες τεχνικές, όπως είναι το volume rendering, στο οποίο βλέπουμε ότι τα voxels, τα τεμαχίδια της εικόνας, τα οποία έχουν τις πληροφορίες, έχουν διαφορετικές πληροφορίες, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν τελικά από το μάτι μας, αλλά όμως αυτές τις πληροφορίες, αν τοποθετηθούν σε επίπεδο post-processing, μπορούν να διαμορφώσουν εικόνες οι οποίες έχουν ξεχωριστές πηγές φωτός και διαφορετική αντίληψη του πάθους, και προφανώς να κάνουμε 3D απεικόνιση, η οποία είναι πολύ ωραία να τη δείχνουμε, προφανώς και για άλλους λόγους αντίληψης, αν χρειαστεί. Μπορούμε να έχουμε εικόνες που μας δείχνουν ολόκληρο το αρτηριακό δίκτυο και βλέπουμε καλά το ασβέστιο, όπως σε αυτές τις περιπτώσεις. Πολύ καλά άλλα κομμάτια του αρτηριακού δικτύου. Βλέπετε, έχουμε καταφέρει με το παράθυρο που χρησιμοποίησαμε να έχουμε μια πολύ καλή απεικόνιση του αρτηριακού δικτύου, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιληφθούμε την παθολογία.
ή οι volume rendered techniques δίνουν κάποιες θέσεις εικόνες ανάλογα με το χρωματικό χάρτη που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και τι θέλουμε να αναδείξουμε, όπως ένα ανέβριμα στην προηγούμενη περίπτωση. Η αξιονική έχει σαφέστατα κάποια πλεονεκτήματα τα οποία γνωρίζουμε. Τα μειονεκτήματά της είναι ότι έχει αντίστοιχη αυτονομολία, το σκιαγραφικό για τους ασθενείς οι οποίοι έχουν αγκιακή νόσο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, θα πρέπει να τους ενυδατώσουμε γιατί επιβαρύνει λίγο τα νεφρά και καμιά φορά είναι δύσκολο να αντιληφθούμε τι συμβαίνει στα επαντρωστημένα αγκία. Κυρίως στους ασθενείς με περιφερειακή νόσο, καλό είναι να έχουμε υπόψη μας ότι το σκιαγραφικό δεν μπορεί να φτάσει γρήγορα στα αγκία, οπότε υπάρχουν τεχνικές τέτοιες οι οποίες επιτρέπουν εάν ξαναπάρουμε ένα τμήμα από το περιφερικό τμήμα των κάτω άκρων να έχουμε εξασφαλίσει μια απεικόνιση του αρτηριακού τμήματος το οποίο υπόκειται σε αλλαγές της ροής λόγω κάποιες απόφραξης. Υπάρχουν δηλαδή τεχνικές που μας το βελτιστοποιούν, αλλά πάντως καμία φορά στο επαγγελματιστόμενο κομμάτι η αξιονική δεν τα πολύ καταφέρνει. Και δεν έχουμε πληροφορίες ροής όπως έχουμε την αγκιογραφία, όπου αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί με καμία απεικόνιση cross-sectional. Η μαγνητική στο αρτηριακό δίκτυο δεν είναι τόσο δυνατή, ίσως όχι στο περιφερικό τουλάχιστον. Πάντως έχει και αυτή βελτιστοποιηθεί. Έχουμε σκιαγραφικά τα οποία είναι εξειδικευμένα για το αγκιακό δίκτυο. Έχουμε και ακολουθίες μη σκιαγραφικού. Δεν νομίζω ότι έχει πάρει τη θέση στην περιφερειακή αγκιακή νόσο. Πιο πολύ σε κεντρικά αγκία, είτε στα ενδοκράνια, στις καροτίδες, υπάρχουν στοιχεία, δηλαδή αυτή είναι εξέταση εκλογής πολλές φορές, αλλά όχι τόσο πολύ στα περιφερειακά αγκία, στα οποία έχουμε συνήθως στο βαρκόρ. Πιο πολύ τη χρησιμοποιούμε για την απεικόνιση των φλεβών, οπότε έχουμε ένα αρτηριακό, μια αρτηριακή πληροφορία πριν κάνουμε τη φλεβογραφία. Τα σύν ουσιαστικά της μαγνητικής είναι ότι δεν χρησιμοποιείται η ακτινοβολία, ότι μπορούμε να δούμε, έχουμε πληροφορίες διάφορες από πολλά όργανα και να χαρακτηρίζουμε ενδεχομένως και τις αρτηριακές πλάκες, αλλά σε γενικές γραμμές, επειδή δεν μπορούμε να δούμε το ασβέστιο, επειδή κάποιες ομάδες ασθενών δεν μπορούν να βοηθούν με το μαγνητή, ακόμη δεν έχει πάρει τη θέση στην περιφερειακή αγκιακή νόσου. Αυτά ήταν τα περί απεικόνησης της αγκιακής νόσου και τώρα θα περάσουμε στην παθολογία την οποία θα συζητήσουμε περισσότερο, δηλαδή την περιφερειακή αγκιακή νόσο και τα προβλήματα της κρίσιμης ισχαιμίας κάτω άκρου. Συνήθως είναι μια έκφραση της μιας γενικής αρτηριοπάθειας, περιφερειακή αγκιακή νόσο. Έχει να κάνει με την ηλικία και προφανώς σχετίζεται με παράγοντες αθυροσκλήνησης όπως τους γνωρίζουμε, όπως είναι ο διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση, το κάπνισμα και όλοι αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των αγκίων. Η κλινική της έκφραση μπορεί να είναι από μια μικρή συμπτωματική σχεδόν νόσο έως μια νόσο που επηρεάζει πάρα πολύ σημαντικά την ποιότητα ζωής. Συνήθως κλινικά μπορούμε να δούμε σε επίπεδο κάτω άκρων και εκεί είναι η πιο συχνή έκφραση, είτε απλές αλλαγές στο χρώμα των δακτύλων, είτε πιο εκτενείς βλάβες, οι οποίες μπορούν να εκφραστούν όταν δεν έχουμε λύση του ιστού ή απλά σαν αλλαγή του χρώματος ή αλλαγή της θερμοκρασίας των κάτω άκρων, είτε πάρα πολύ εκτενείς βλάβες, πολύ πιο δύσκολες να αντιμετωπιστούν, οι οποίες σίγουρα θα πρέπει να προχωρήσουμε σε amputation, αλλά και εδώ έχουμε ένα ρόλο να βελτιστοποιήσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα αντιμετωπιστεί μια τέτοια κατάσταση, έτσι ώστε να μπορέσει αυτό το άκρο, εάν δεν γίνει, αν γίνει κάποια χειρουργική εκτομή, να μπορέσει αυτό να βοηθηθεί, έτσι ώστε να επουλωθεί σε ενθέτω χρόνο. Η κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιούμε για να αξιολογήσουμε, να περιγράψουμε την βαρύτητα της νόσου είναι εδώ και πολλά χρόνια οι κλασιφικέσεις του Rutherford που συνήθως αντιμετωπίζουμε κλινικά ασθενείς οι οποίοι είναι από το στάδιο 3 και πάνω. Το στάδιο 6 ήταν η τελευταία φωτογραφία που είδαμε, που είναι γαγρενώδης, αλλά ανάμεσα στο 4 και το 5 είναι οι ασθενείς οι οποίοι θα συναντήσουμε πιο συχνά, δηλαδή είτε με άλλους ηρεμίας, είτε με αρχόμενα έλκη, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται τελικά στο ιατρείο μας και ζητάνε τη βοήθεια από εμάς. Όταν μιλάμε για χρόνια ισχυμία κάτω άκρων, μιλάμε για
μια κατάσταση στην οποία έχει εγκαθιδρυθεί ένα παράπλευρο δίκτυο, το οποίο επιτρέπει κατά κάποιο τρόπο μια κινητικότητα στον ασθενή, αλλά από ένα σημείο και μετά έχουμε άλγους. Μπορεί βέβαια αυτό να επιδεινωθεί και να προκαλέσει άλγος ηρεμίας, έλκη και γάγγραινα. Μπορεί να έχουμε περιπτώσεις στις οποίες έχουμε μια επιδείνωση, οξία επιδείνωση χρονίου, μια χρονίου κατάστασης, στην οποία ένας ασθενής, για παράδειγμα, μπορεί να έχει μια αρτηριακή πλάκα και αυτό να κλείσει απότομα από ένα μικρό θρόμβο και να έχουμε μια ταχεία επιδείνωση ενός ασθενούς ο οποίος είχε κάποια συμπτώματα σταθερά για πολλά χρόνια. Και φυσικά μπορεί να έχουμε και μια οξία κατάσταση στην οποία αλλάζουν τα πράγματα ραγδαία και θέλουν μια οξία αντιμετώπιση πολύ γρήγορα, διότι δεδομένου δεν υπάρχει ένα παράπλευρο δίκτυο το οποίο να υποστηρίξει την αιμοδυναμικά το άκρο. Το άκρο βρίσκεται σε μια κατάσταση κινδύνου. Ας δούμε λίγο κάποια γεωγραφικά παραδείγματα. Εδώ, για παράδειγμα, είναι μια κατάσταση μιας αγγιογραφίας η οποία είναι σχεδόν φυσιολογική, ενός ασθενούς ο οποίος ενδεχομένως να μην έχει και συμπτώματα, δεν περιμένουμε να έχει κάτι. Εδώ κάνω μια αγγιογραφία από ένα ασθενή ο οποίος έχει αναπτύξει ένα παράπλευρο δίκτυο, υπάρχει μια απόφραξη στην κοινή μυδιατηρία, αλλά το παράπλευρο δίκτυο είναι ανεπτυγμένο. Και εδώ βλέπετε ότι έχουμε διακοπή της ροής, απότομη, χωρίς όμως την παρουσία του παράπλευρου δικτύου, γεγονός που μας κατευθύνει στο ότι δεν υπάρχει χρονιότητα στην προκειμένη περίπτωση, δεν έχει αναπτυχθεί το παράπλευρο δίκτυο. Αυτό είναι μια περίπτωση οξίας ισχυμίας. Πρέπει να λύσουμε αυτή την κατάσταση άμεσα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να περιμένει. Τέλος πάντων, θα φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί. Αλλά σίγουρα το παράπλευρο αυτό δίκτυο εξυπηρετεί κάποιες ανάγκες του ασθενούς έως ότου δώσει συμπτώματα. Τα συμπτώματα τα οποία έχουμε εξαρτώνται από την περιοχή εκείνη την οποία έχουμε τα προβλήματα και μπορεί να είναι πόνος στο πόδι ή στη γάμπα, μπορεί να έχουμε πόνο στους γλουτούς, οπότε μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο είναι πιο ψηλά και μπορεί να αφορά δηλαδή την αορτή ή τα λαγόνια αγγεία. Μπορεί τα προβλήματα να είναι και από τις δύο μεριές ή μπορεί να είναι από τη μία μόνο μεριά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να εστιάσουμε και τις απεικόνες τις οποίες θέλουμε ή να σκεφτούμε ποια είναι η περιοχή εκείνη η οποία πάσχει. Εκ των πραγμάτων μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία δεν έχουμε αρκετή αγγειακή ροή στις συγκεκριμένες περιοχές. Ο πόνος ηρεμίας μπορεί να βελτιωθεί ως ένα βαθμό με την άσκηση, αλλά όχι ιδιαίτερα. Γι' αυτό όταν κάποιος δεν μπορεί να βελτιωθεί με την άσκηση, που είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα συνιστούμε στους ασθενείς οι οποίοι έχουν διαλείπουσα χολότητα, τότε ίσως πρέπει να επέμβουμε και να μπούμε στη διαδικασία να επαναγγείλουμε τους ιστούς. Τα έλκη, όπως είδαμε, είναι η εκδήλωση του Rutherford 5 σταδίου. Εδώ πιθανότατα θα πρέπει να γίνει μια εκτομία, καθαρισμός και να βελτιώσουμε και εμείς την αιμάτωση, αν μπορούμε. Και φυσικά εγκάγρανα, εδώ πρέπει να δούμε αν αυτό το οποίο έχουμε είναι βιώσιμο, μπορούμε δηλαδή να επέμβουμε και να δώσουμε κάποια λύση επαναγγείωση. Εδώ η επαναγγείωση μπορεί να προκαλέσει και ζημιά καμιά φορά, διότι η κατάσταση που έχει εγκαθιδρυθεί είναι περιορισμένη σε αιματικής ροής και αν δώσουμε πολύ αίμα, πιθανότητα να δημιουργήσουμε διαμερισματικό σύνδρομο, οπότε να θέλει μια βοήθεια χειρουργική για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Η θεραπεία εστιάζεται στους ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να αλλάξουν τους παράγοντες κινδύνους, στους ασθενείς εκείνους οι οποίους τους έχει αλλάξει ουσιαστικά η ποιότητα ζωής, αλλά και τους ασθενείς εκείνους οι οποίους έχουμε απώλεια ιστών. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Ενδαγγειακά, ξέρουμε ότι έχουμε την αγγιοπλαστική, η οποία είναι μια εγκαθιδρυμένη μέθοδος διάνοιξης των στενώσεων, αγγειακών στενώσεων, αλλά όταν η αγγιοπλαστική δεν μπορεί να ανταποκριθεί, έχουμε και συσκευές όπως τα stent, τα οποία
διατηρούν τον αγκιακό αυλό ομαλό, όταν η αγκιοπλαστική, η οποία έχει κάνει διαχωρισμό στο αγκιακό αυλό, δεν δίνει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Προφανώς υπάρχουν χειρουργικές λύσεις, οι οποίες είναι εξαιρετικές, όπως είναι το bypass ή η ενδαρτερεκτομή, και ίσως είναι και η πρώτη προσέγγιση για τους ασθενείς εκείνους, οι οποίους μπορεί να είναι σε θέση να μπουν στη διαδικασία ενός χειρουργείου, όπως είναι για παράδειγμα το bypass. Έχουν δηλαδή διαθέσιμη φλέβα, μπορούν να παραμείνουν σε γενική αναισθησία ένα μεγάλο διάστημα. Αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι ασθενείς δεν είναι τώρα σε θέση για να λάβουν την χειρουργική θεραπεία, οπότε θα καταλήξουν να βοηθηθούν ενδαγκιακά. Και εγώ, όπως βλέπετε, στο οπλοστάσιο μας ως ενδαγκιακοί χειρουργοί ή ενδαγκιακοί ακτινολόγοι, έχουμε πάρα πολλά όπλα. Όπως προαναφέραμε, η αγκιοπλαστική είναι ένα εγκαθιδρυμένο όπλο που έχουμε για την αντιμετώπιση της στένωσης των αγκίων. Ο σκοπός είναι να αυξηθεί κατά κάποιο τρόπο η διάμετρος των αγκίων με ένα διαχωρισμό το οποίο προκαλούμε στις έσω στιβάδες, προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια παραπάνω αιματική ροή. Το καθετήρας του μπαλονιού είναι ορατός στην ακτινοσκόπηση και σε ένα περιστατικό, ας πούμε, απλό, όπως εδώ βλέπουμε μια αγκιογραφία η οποία εδώ πέρα έχει φύγει η μάσκα και είναι ψηφιοποιημένη. Βλέπετε σε αυτό το επίπεδο μια στένωση στο άποτε τιμόριο της επιπολής μηδιάς αρτηρίας. Κάπως έτσι εμφανίζεται το μπαλόνι μας, το οποίο έχουμε εξασφαλίσει να έχει τοποθετηθεί σκιαγραφικό εντός. Βλέπουμε μια περιοχή εκείνη στην οποία βλέπουμε την εστιακή στένωση και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι πλήρως ομαλό ενδεχομένως το αποτέλεσμα, αλλά είναι ικανοποιητικό δεδομένη της κατάστασης του ασθενούς. Αν όμως εμείς, ο ασθενής αυτός δεν έχει για παράδειγμα διαλύπους εχολόντων, έχει κρίσιμη ισχυμία και θέλουμε να επέμβουμε περισσότερο να εξασφαλίσουμε πιο ομαλό αποτέλεσμα, μπορούμε να πούμε στη διαδικασία βάλουμε ένα στέντ, θα δούμε τέτοια παραδείγματα αργότερα. Αυτό το οποίο εξασφαλίζει η αγκιοπλαστική είναι να ουσιαστικά να προκαλεί έναν διαχωρισμό στην ίντιμα, δημιουργεί δηλαδή ένα νέο αυλό κατά κάποιο τρόπο, σπάζοντας και την πλάκα και εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο μία διάνοιξη του αυλού του αγκίου. Άλλα παραδείγματα αγκιοπλαστικής, βλέπετε πώς εμφανίζεται το μπαλόνι μας σε περιοχές. Εδώ είναι στο διχασμό της κοινωνικής αρτηρίας. Αυτό είναι το αγκιογραφικό αποτέλεσμα στην προκειμένη περίπτωση. Στα λαγόνια επίσης μπορούμε να επέμβουμε. Εδώ έχουμε ένα αγκιογραφικό έλεγχο στο οποίο βλέπουμε ότι έχουμε μια στένωση στην έξω λαγόνια αρτηρία και εδώ πάλι αγκιογραφικά θα δούμε μια διάνοιξη με αγκιοπλαστική και ένα διαχωρισμό, το οποίο θα πρέπει να αξιολογήσουμε αν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε περαιτέρω με κάποια ενδοπρόθεση ή όχι. Εδώ θα ήθελα να δείξω από τα βίντεο, για να δούμε πώς μπορούμε να δούμε από τα βίντεο. Αυτό το που είχα εδώ, που έχω ένα στέν. Να το κάνω ξεχωριστά screen. Ναι, ναι. Αυτό το VLC, το VLC είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ είναι ένα περιστατικό. Πίσω. Πάλι κρίσιμη ισχυμίας, ένα λαγόνιο. Αγκιογραφικά, βλέπετε, έχουμε μπει από τα αριστερά. Ο αγκιογραφικός έλεγχος δείχνει μια πλήρη απόφραση του εξίου άξονα. Στην καθυστερημένη λήψη αγκιογραφίας μέσω παράπλευρου δικτύου, και αυτό είναι ένα από τα βασικά βαντάζ της μεθόδου. Το έχουμε βέβαια σχεδιάσει με την αξιολογική τομογραφία. Έχουμε κάνει αξιολογική τομογραφία, ξέρουμε ακριβώς που είναι η απόφραξη. Οπότε βλέπετε ότι στην καθυστερημένη λήψη υπάρχει μια ροή η οποία σκιαγραφεί το τμήμα του εξίου λαγωνίου άξονα καθυστερημένα. Οπότε ουσιαστικά η απόφραξη που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην προηγουμένη περίπτωση είναι αυτή. Το οποίο. Συγγνώμη, πάμε εδώ πίσω. Για να διέλθουμε τις απόφραξεις μπορούμε να πάμε και από τις δύο μεριές. Θα προσπαθήσουμε και από τα αριστερά αλλά και από τα δεξιά και σε κάποια φάση στην προκειμένη περίπτωση έχουμε περάσει. Βλέπετε πώς εδώ συγκλίνουν. Είναι σχετικά δύσκολο αυτό το περιστατικό να περάσει κάποιος ανάστροφα.
Αλλά αν έρθουν κοντά οι καθετήρες, κατά κάποιο τρόπο υπάρχουν διάφορες τεχνικές, τέλος πάντων, θα σας δείξω και κάποιες τεχνικές παρακάτω με τις οποίες περνάμε. Το ραδιέλ θα κάποιες για τις απόβραξεις, το οποίο είναι δύσκολο κομμάτι. Από εκεί και πέρα μετά θα ακολουθήσουμε αγκιοπλαστικές. Σιγά σιγά να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμά μας. Μετά την πρώτη διέλευση του μπαλονιού έχουμε έναν αυλό εξασφαλίσει, αλλά δεν είναι ικανοποιητικό πλέον στο αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα θα περάσουμε ανάστροφα και από τις δύο μεριές και σιγά σιγά με τη χρήση μπαλονιών και στεντ θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι κάπως έτσι, δηλαδή να έχουμε ροή και στους δύο άξονες. Είναι πολύ ικανοποιητικό στην προκειμένη περίπτωση. Ο λόγος για τον οποίο τοποθετείται ένα stand και στα αριστερά, παρότι δεν είχαμε τόσο μεγάλη υπόκραξη, είναι για να μην πιέσει το δεξί stand το αριστερό. Και εν τέλει έχουμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο είναι καλό μετά την αγκιοπλαστική των λαγωνίων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το περιστατικό το οποίο εμφανίζεται με μια απόφραξη του δεξιού λαγωνίου άξου. Λοιπόν, να πάμε πάλι στην παρουσίαση. Έτσι. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό και είδαμε και ένα πιο δύσκολο. Ένα κομμάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά στην κρίσιμη ισχυμία κατ' άκρων είναι το πέλμα, τα πελματεία αγκία. Μπορούμε να έχουμε απόφραξη σε όλα τα επίπεδα. Ο σκοπός μας είναι με τις ίδιες τεχνικές οι οποίες έχουμε και για την κοινή μυριαέλα και για τα λαγόνια να εξασφαλίσουμε μία ροή. Βλέπετε εδώ έχει περάσει ένα σύρμα στο υγιές τμήμα της πελματίας αρτηρίας, της έξω πελματίας αρτηρίας προς το πελματίαιο τόξο και με μια αντιοπλαστική. Το μπαλόνι εδώ είναι γύρω στα 2 χιλιοστά. Έχουμε ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα με συνέχεια αυτής της αρτηρίας. Υπάρχουν κάποια στοιχεία διαχωρισμού, κάποια flaps μικρά, αλλά δεν μας απασχολούν διότι δεν σταματούν τη ροή. Αγκιογραφικά έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και αυτά θα ιαθούν. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βάλουμε στέντ στην προηγούμενη περίπτωση. Το να περάσει κάποιος μια απόφραξη δεν είναι απλή υπόθεση. Πολλές φορές, ίσως στις πιο συνηθισμένες των περιπτώσεων, πρέπει να την περάσουμε υπενδοθυλιακά, το σαμπίντιμα δηλαδή αυτό το οποίο λέμε, το οποίο εξασφαλίζεται με το να βάζουμε τον καθετήρα μας σε ένα υπενδοθυλιακό κομμάτι, να ταξιδεύει ουσιαστικά ο καθετήρας με το σύρμα υπενδοθυλιακά και με την τοποθέτηση του σύρματος οι δύο άλλοι χιτώνες μεταναστεύουν στο κεντρικό κομμάτι και δημιουργούμε ένα νέο αυλό, ο οποίος είναι το νέο κομμάτι του αγκίου. Δηλαδή ουσιαστικά σπρώχνουμε αυτό το πράγμα όλο προς την άλλη κατεύθυνση. Είναι μια τεχνική που αναπτύχθηκε πριν από 40 περίπου χρόνια και ακόμα και σήμερα είναι η πρώτη τεχνική που θα χρησιμοποιήσουμε για την αντιμετώπιση αποφράξεων, κυρίως σε περιστατικά δύσκολα, όπως για παράδειγμα εδώ έχουμε ένα αγκιογραφικό έλεγχο, το οποίο δεν βλέπουμε καθόλου την κοινή μυριαία αρτηρία. Θα βλέπουμε μόνο το, δηλαδή εδώ αυτή είναι το βάθη. Αν κάπου εδώ ξεκινάει η κοινή μυριαία αρτηρία, δεν υπάρχει αγκίο στην προκειμένη περίπτωση. Οι επιπολείς, συγγνώμη, το βάθη φαίνεται. Οι επιπολείς εμφανίζεται μόνο καθυστερημένα από ροή μέσω παράπλευρου δικτύου του εντοβάθη. Δηλαδή ο στόχος μας είναι εδώ. Θα περάσουμε υπενδοθυλιακά. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε το σύρμα μας, το οποίο ταξιδεύει στο subitimal space. Κάνει δηλαδή αυτό το κλασικό ελικοειδές και γνωρίζουμε ότι ταξιδεύει εκεί μέσα. Δηλαδή γίνεται με ασφάλεια αυτό. Και εν τέλει όταν περάσει ο καθετήρας, έχουμε ροή πίσω. Πρώτα θα αναρροφήσουμε για να μην ρίξουμε σχεδιαγραφικά ενδεχομένως σε έναν χώρο το οποίο δεν θέλουμε και να εξασφαλίσουμε, αν ξέρουμε ότι έχουμε ροή, θα σχεδιαγραφήσουμε, θα επιβεβαιώσουμε ότι βρισκόμαστε πίσω στο αρτηριακό δίκτυο. Από εκεί πέρα θα ακολουθήσει μια διάνοιξη του υπενδοθυλιακού χώρου με μπαλόνια και αυτή είναι η κλασική αγκιογραφική απεικόνηση του υπενδοθυλιακού χώρου που βλέπουμε αυτό το οποίο είναι σαν έτσι σερπίτζινους κάπως. Αυτό το κλασικό κομμάτι του νέου αγκίου, το οποίο θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Είτε είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, είτε θα βάλουμε κάποιο στέντ και θα έρθουμε στα στέντ σε λιγάκι. Συνήθως, όπως λέω, καταφεύγουμε στην υπενδοθυλιακή προσέγγιση. Αν τώρα καμία φορά έχουμε και άλλα εργαλεία, μπορεί κάποιοι να χρησιμοποιήσουν κάποιες τεχνικές. Εγώ προσωπικά δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ τέτοια πράγματα. Αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε πιο πολύ
είναι μια συσκευή η οποία μας επαναφέρει στο αγγειακό δίκτυο εάν έχουμε κάπως παγιδευτεί στον υπαιδοθηλιακό χώρο, και αυτή η συσκευή έχει μια βελόνη η οποία, όπως βρίσκεται το καθετήρας μας παγιδευμένος κατά κάποιο τρόπο στον υπαιδοθηλιακό χώρο και έχει περάσει στο επίπεδο της απόφραξης, μπορεί με μια βελόνη την οποία θα κατευθύνουμε προς το αγγείο και είναι ένα τεχνικό κομμάτι να περάσουμε ένα σύρμα και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να ξαναέρθουμε στο αγγειακό δίκτυο. Υπάρχουν κάποια στοιχεία με τα οποία μπορούμε να κατευθύνουμε αυτή τη βελόνη της επανεισόδου, αυτή τη συσκευή επανεισόδου στο αρτηριακό δίκτυο. Βλέπετε εδώ μια επασβεστομένη απόφραξη, χρόνια, με πολύ παράπλευρο δίκτυο. Έχουμε φέρει υπαιδοθηλιακά τον καθετήρα μας μέχρι εδώ. Δεν μπορούμε να περάσουμε. Αυτή είναι η σκιαγράφηση του υπαιδοθηλιακού χώρου. Δεν έχουμε δηλαδή ροή σκιαγραφικού προς τα κάτω. Είναι παγιδευμένος ο καθετήρας μας εδώ. Με τη χρήση αυτής της συσκευής έχει μια γωνίωση που μας δείχνει προς τα που είναι η βελόνη. Θα περάσει ένα πολύ λεπτό σύρμα το οποίο έχει ταξιδέψει μέσα στο αγγείο. Το βλέπουμε ότι είναι ευθειασμένο. Και από εκεί και πέρα, όταν περάσει, θα το δούμε σε δύο επίπεδα. Αυτό είναι ακριβώς η βελόνη που μπαίνει μέσα στο αγγείο και μπορούμε να περάσουμε στο αγγείο και να φέρουμε τα μπαλόνια και σιγά σιγά αυτό να το φτιάξουμε αγγειογραφικά, με αγγειοπλαστικές και να έχουμε ένα ικανοποιητικό αγγειογραφικό αποτέλεσμα. Καμία φορά, όταν αντιμετωπίζουμε δύσκολα περιστατικά όπως όλα αυτά με τις επασβεστώσεις και όλες αυτές τις αποφράξεις, μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε και stent. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα μιας απόφραξης της υγνιακής με χαμηλή ροή από τις αποφράξεις. Βλέπετε υπάρχει μια ισχνή σκιαγράφηση, καθυστερημένη ισχνή, θα περάσουμε. Η απόφραξη είναι επασβεστωμένη, μιλάμε περιστατικό κρίσιμης ισχυμίας. Η αγγειοπλαστική θα μας δώσει αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικό, διότι εδώ πέρα δεν έχουμε ομαλό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να περάσουμε στη διαδικασία να βάλουμε ένα stent, το οποίο θα μας δώσει αυτό το αποτέλεσμα. Το stent το οποίο θα μπει στην περιοχή αυτή του μύρου ηγνιακού άξονα, που είναι η πιο δύσκολη ενδεχομένως στο σώμα από άποψη δυνάμεων που εξασκούνται στο αγγείο από τους μυς του μυρού, θα πρέπει να είναι ένα πάρα πολύ ευέλικτο stent, το οποίο δεν θα σπάσει ουσιαστικά κάτω από αυτές τις πιέσεις οι οποίες ασκούνται σε αυτήν την περιοχή. Σε πιο δύσκολα περιστατικά, εδώ μια απόφραξη της υγνιακής πλήρης απόφραξη, πάρα πολύ δύσκολο περιστατικό, με πολύ μεγάλα παράπλευρα. Η αγγείωση εμφανίζεται κάπου στην πρόστια ακνημιαία. Η διέλευση είναι σχετικά δύσκολη, όπως είπαμε, αλλά αν περάσουμε, θα περάσουμε στην μεσόστεο αρτηρία. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες. Μετά την σκιαγράφηση εξασφαλίζουμε μία ροή ενός αγγείου, το οποίο είναι ικανοποιητικό, διότι και ένα bypass θα γίνει σε ένα από τα δύο αγγεία και εξασφαλίζουμε καλή ροή με την... Εδώ έχουμε βάλει ένα stent προφανώς, αλλά και σε επίσης δύσκολα περιστατικά επασβεστωμένα, πάλι με ένα αγγείο και συνήθως είναι η μεσόστοση αρτηρία αυτή η οποία διατηρείται και παρέχει παράπλευρα εδώ στην οπίστια ακνημιαία. Πάλι με δυσκολία αν περάσουμε. Με τις αγγειοπλαστικές θα εξασφαλίσουμε μια αγγειογραφική εικόνα τέτοια που ενδεχομένως να χρειαστεί να μπει ένα stent. Σε ανάλογα περιστατικά πάλι βλέπουμε έχουν περάσει πάλι στην πρόστια ακνημιαία τώρα και με τις αγγειοπλαστικές και με κάποια stent μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια διάνοιξη και να έχουμε ροή προς το ακροπόδο. Αν θέλετε, μπορώ να πάρω κάποιες ερωτήσεις τώρα ή να μιλήσω για την οξία ισχυμία λίγο για να πάω στο τέλος. Έχω μια κομμάτια οξία ισχυμία. Για την οξία ισχυμία, η οποία είναι μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά βάζει σε κίνδυνο το άκρο, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, μπορούμε να έχουμε, επειδή δεν έχει το άκρο μπει στη διαδικασία να αναπτύξει αυτό το παράπλευρο δίκτυο, μπορεί να κινδυνεύσει. Μιλάμε για ασθενείς στους οποίους ο κίνδυνος για amputation είναι πολύ ψηλός και γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Συνήθως έχουμε θρομβώσεις, οι οποίες μπορεί να προέρχονται από διάφορους
λόγους, ογκολογικοί ασθενείς που είναι πιο, έχουν μια τάση για θρόμβωση ή άλλοι παράγοντες. Παρόλα αυτά είναι, υπάρχει ένας τρόμος ο οποίος κλείνει απότομα το αγιακό δίκτυο, το αρτηριακό δίκτυο. Μπορούμε να δώσουμε υπαρίνη αρχικά σε ένα αρχικό διάστημα, αλλά η υπαρίνη δεν θα λύσει τον θρόμβο, η υπαρίνη σταματάει την ανάπτυξη περαιτέρω θρόμβου. Υπάρχουν αλγόριθμοι συγκεκριμένοι, οι οποίοι ανάλογα με την βιωσιμότητα του άκρου θα αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλο τρόπο η κρίσιμη ισχαιμία, η οξύαρξη ισχαιμία του κάτω άκρου. Τα όπλα τα οποία έχουμε εμείς στη διάθεσή μας αφορούν είτε την θρομβόληση, τη διακαθετήριο θρομβόληση, δηλαδή να βάλουμε καθετήρα στο αρτηριακό δίκτυο και να ρίξουμε λίγη θρομβόληση, η οποία θα είναι σε μεγαλύτερη δόση από αυτή που πρέπει να δώσουμε συστημικά προφανώς. Μπορούμε να αναρροφήσουμε ενδεχομένως το θρόμβο, είτε μπορούμε να τον σπάσουμε μηχανικά με διάφορες συσκευές. Θα σας δείξω ένα περιστατικό. Ασθενής με περιφερειακή αγκιακή νόσο, ο οποίος έχει ένα bypass από τα αριστερά στα δεξιά και εδώ έχουμε μια CT αγκιογραφία, την οποία βλέπουμε ότι υπάρχει μια σκιαγράφηση του εγκύστηματος του FEM-FEM, του crossover graph δηλαδή, αλλά στο apotmim, στα δεξιά, δεν βλέπουμε σκιαγράφηση, παρά μόνο βλέπουμε ένα περίγραμμα. Όπως πάνε προς τα κάτω, διαπιστώνουμε ότι το κομμάτι, το μύρο υγνιακό του bypass graph είναι φραγμένο, δεν φαίνεται να σκιαγραφείται, και μπορούμε να το συγκρίνουμε με το αρτηριακό κομμάτι του αριστερού άκρου, στο οποίο έχει φτάσει το σκιαγραφικό. Θα περιμέναμε δηλαδή στο και καθυστερημένα να έρθει λίγο σκιαγραφικό, οπότε μπορούμε να πούμε ασφάλεια ότι αυτό είναι αποφραγμένο. Εδώ βλέπουμε μικρή σκιαγράφηση του αγκύρου, εδώ δεν βλέπουμε τίποτα, οπότε ουσιαστικά έχει φράξει το FEM-FEM και το FEM-Distal Graph. Αγκιογραφικά με προσέγγιση από τα αριστερά, θα μπούμε σε αυτό το, προφανώς ο ασθενής έχει έρθει με οξία ισχαιμία. Διαπιστώνουμε αγιογραφικά ότι υπάρχουν ελλείμματα πλήρωσης καθ' όλο το μήκος του bypass, το οποίο υποδηλώνει θρόμβωση, και εν τέλει αγιογραφικά βλέπουμε στο τέλος στην αναστόμωση υπάρχει μια στένωση η οποία πιθανότητα δικαιολογεί και αυτή την εικόνα. Μετά από θρομβόληση για 24 ώρες βλέπουμε ότι είναι βατό το graph, αλλά δεν έχουμε ροή από. Πιθανότατα διότι υπάρχει ένας κομμάτι θρόμβου το οποίο ακόμα βρίσκεται σε αυτό το τμήμα. Εάν περάσουμε με ένα μπαλόνι και κάνουμε αντιπλαστικές, θα εξασφαλίσουμε μια διάνοιξη σε αυτό το επίπεδο και θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα οξείας ισχαιμίας με το συνδυασμό θρομβόλησης και αντιπλαστικής. Έχουμε και άλλες συσκευές, όπως για παράδειγμα το AngioJet, το οποίο κάνει ρεολυτική θρομβόληση, αναρροφά δηλαδή ουσιαστικά και εγχύει θρομβολυτικό και μπορεί επίσης να έχει μια εφαρμογή σε αυτές τις καταστάσεις. Υπάρχουν και άλλα υλικά τα οποία έχουμε δανειστεί από την νευροακτινολογία με μεγαλύτερους καθετήρες. Αυτό είναι μια συσκευή πάλι αναρρόφησης του θρόμβου σε μεγαλύτερη διάμετρο, στο ενδοκράνιο προφανώς σε πολύ μικρότερο, αλλά έχει αρκετή εφαρμογή και αυτό στα περιφερικά αγγεία. Σε γενικές γραμμές πρέπει να έχουμε, όταν μιλάμε για θρομβόληση, να έχουμε αντίληψη ότι οι ασθενείς αυτοί, οι οποίοι συνήθως αντιμετωπίζουμε, είναι σε μια ηλικία που η κίνδυνη της ενδοκράνης αιμορραγίας είναι σημαντική, οπότε δεν μπορούμε να δώσουμε μεγάλες ποσότητες θρομβόλησης. Και θα σας περιγράψω στο τέλος μια δική μας εμπειρία με τη χρήση στεν κάτω από το γόνατο. Την είχαμε δημοσιεύσει στο παρελθόν από πάρα πολλές αγκιοπλαστικές που έχουμε κάνει. Είχαμε περιστατικά στα οποία είχαμε οξία θρόμβωση, οξία μάλλον απόφραξη μετά από αγκιοπλαστικές, και πώς τις αντιμετωπίσαμε με στεν μετά από αγκιοπλαστική σε δύσκολα περιστατικά. Αυτά ήταν από το Cambridge. Βλέπετε διάχυτα, με μια μεγάλη απόφραξη, διάχυτα επαγγελματισμένα αγκία. 81 ετών ασθενής με ένα αγκείο, μόνο την πρόσθετη μία βατή. Αφού περάσαμε την απόφραξη, έχουμε μια οξία θρόμβωση του τμήματος αυτού του από τις περιοχές που αγκιοπλαστήσαμε. Τι θα το κάνουμε? Θα μπορούμε να το αναρροφήσουμε, να το λύσουμε ή να το αγκιοπλαστήσουμε, να βάλουμε κάνουμε αγκιοπλαστική. Εμείς περάσαμε, προσπαθήσαμε λίγο απ' όλα ενδεχομένως. Αλλά όταν εξασφαλίσαμε τη ροή με τις αγκιοπλαστικές, υπάρχει μόνο ένα μικρό έλλειμμα πλήρωσης, το οποίο το αντιμετωπίσαμε τη χρήση
αυτό το συγκεκριμένο. Θα βάλουμε ένα stent below the knee, το οποίο εν τέλει μας έδωσε μια πολύ καλή ροή. Και έχουμε διάφορα περιστατικά, ένα ακόμη παρόμοιο, δύσκολο πάλι περιστατικό. Όλα αυτά τα περιστατικά είναι συνήθως ασθενείς άνω των 80 ετών, στο οποίο δεν έχουμε μεγάλη ευχέρεια να θρομβολήσουμε. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις με το outback πάλι περάσαμε. Η αγιοπλαστική μας έδωσε οξία θρόμωση, αλλά εάν περάσουμε με ένα σύρμα, βλέπετε υπάρχουν κάποια ελλείμματα πλήρωσης τα οποία είναι θρόμβοι. Και πάλι με την αγιοπλαστική εξασφαλίζουμε μια ροή και εν τέλει με τη χρήση ενός μικρού στεντ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ροή στο άκρο και να σωθεί αυτό το πόδι. Κατά κλείδι, τα μηνύματα που μπορούμε να πάρουμε από την απεικόνηση, την αγκιακή και τις επεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε ενδιακά είναι ότι σίγουρα έχουμε ικανοποιητική απεικόνηση με πολύ μεγάλη τεχνολογία τόσο σε επίπεδο επεμβατικών αλλά και μη επεμβατικών τεχνικών στην ακτινολογία σήμερα. Μπορούμε να απεικονίσουμε με ασφάλεια και να δώσουμε ένα χάρτη προσέγγισης αγκιακής νόσου. Σίγουρα η κρίσιμη σημεία κατά άκρων είναι ένα σύνθετη νόσος για τη διαχείρισή της. Αποτελεί βέβαια πανδημία, μια νέα άλλη πανδημία, διότι αποτελεί πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Ο δυτικός τρόπος ζωής σίγουρα δεν βοηθάει, οπότε οι ασθενείς αυτοί δεν σταματούν. Η υποχρέωση δική μας είναι σαν γιατροί και σαν ενδαγκιακοί χειρουργοί, θεραπευτές, ενδαγκιακοί εκτινολόγοι είναι να επιστρατεύσουμε ό,τι δυνάμεις έχουμε προκειμένου να αποφύγουμε το amputation, δηλαδή να σώζονται τα πόδια αν γίνεται, διότι έχουν ένα τεράστιο κόστος τόσο για το σύστημα όσο και για τον ίδιο τον άρρωστο σε πολλά επίπεδα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ευχαριστώ να πάρουμε κάποιες ερωτήσεις να δούμε τα περιστατικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βροκίδη για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ένα εύκολο συμπέρασμα από όλα όσα μας δείξατε για έναν που έχει μια εμπειρία τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την επεμβατική ακτινολογία και τα κάτω άκρα είναι ότι όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατόν να συμβούν χωρίς την ανάπτυξη της τεχνολογίας των υλικών. Πάνω κάτω τα ίδια περιστατικά παλεύαμε και πριν 30 χρόνια, τα ίδια και τώρα, με τη διαφορά όμως ότι τότε δεν υπήρχαν οι συσκευές επαναγκύρωσης, δεν υπήρχαν οι sophisticated θρομπεκτομές, δεν υπήρχαν τα μικρού μεγέθους μπαλόνια και μάλιστα μεγάλου μήκους μπαλόνια για να μπει σε ένα κνημαίο αγκείο και να αρχίσει να φουσκώνεις. Είχαμε τουλάχιστον 4 χιλιοστά, ενώ τώρα μπορεί να είναι και 2 χιλιοστά το μπαλόνι. Δεν είχαμε 120 χιλιοστά μήκος μπαλονιών που μπορείς με μία μπαλονιά να ανοίξεις μεγάλο μήκος απόφραξης. Επίσης δεν είχαμε και τεχνολογία στα stent που πλέον υπάρχει και στο επίπεδο των drug-eluting stents. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό είναι βέβαια και η απεικόνηση. Δεν είχαμε τη σιτιαγγειογραφία. Και γενικότερα διστάζαμε ίσως αρκετές φορές να δοκιμάσουμε πράγματα όπως αυτά που μας δείξατε, πελματεία τόξα ή αναστομώσεις περιφερικές. Για τα drug-eluting λοιπόν stent ήθελα να ρωτήσω, γιατί είναι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έντονη αντιπαράθεση διεθνώς όσον αφορά τις ουσίες που εκλείουν και το κατά πόσο αυτές είναι επικίνδυνες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Αποτελούσα μέρος της ομάδας, η οποία ήταν μια ελληνική ομάδα ουσιαστικά, που δημοσίευσε πριν από 2-3 χρόνια μια μετανάλυση, στην οποία είδαμε ότι η πακλιταξέλη, που ήταν το βασικό φάρμακο το οποίο χρησιμοποιούσαμε προκειμένου να περιοριστεί η πιθανότητα επαναστένωσης των αγκίων, είχε κάποια στοιχεία τέτοια τα οποία να μας δείχνουν ότι υπάρχει μια σχέση με επιθνητότητα. Αυτό προκάλεσε προφανώς μια τεράστια αλλαγή στη διαχείριση των ασθενών, διότι κανείς δεν είχε σκεφτεί ότι ένα φάρμακο το οποίο εκλήρησε πολύ μικρές ποσότητες ενδοκιακά, γιατί είναι ένα χημειοθεραπευτικό φάρμακο, η πακλιταξέλη, το οποίο όμως είναι σε πολύ μικρές ποσότητες πάνω στο μπαλόνι, ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να σχετίζεται με τη θνητότητα. Δηλαδή ήταν μέχρι τότε αθώο. Το σήμα αυτό υπάρχει, το είδαμε, το ισχύει δηλαδή αυτό, ότι υπάρχει ακόμα και στις μικρές αυτές ποσότητες πιθανότητα λόγω της κρυσταλλικής της δομής παραμένει στους μυς και προκαλεί κάποιο τοξικό
το τοξικό αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου. Σίγουρα αυτή η τεχνολογία δεν θα φύγει, θα εξελιχθεί όμως. Δηλαδή το επόμενο στάδιο, και επειδή είπατε τα stent, τα stent δεν συμπεριλήφθησαν στην μετανάλυση που κάναμε, τουλάχιστον τα τελευταία, όπως για παράδειγμα το Eluvia και άλλες συσκευές που έρχονται καινούργιες, οι οποίες εξασφαλίζουν κατά κάποιο τρόπο η παγκλιταξέλη να παραμένει στο αγκείο ή στο μέσο γειτόνα. Υπάρχουν άλλες τεχνολογίες, υπάρχουν μικροβελόνες με τις οποίες τοποθετείται το φάρμακο στο μέσο γειτόνα του αγκείου. Οπότε αυτή η τεχνολογία ναι μεν πέρασε μια ας πούμε φουρτούνα, αλλά εγώ θεωρώ ότι θα παραμείνει ως μια τεχνολογία που χρησιμοποιούμε για την μείωση της επαναστένωσης. Και εκ των πραγμάτων υπάρχουν και άλλες θεραπείες. Δεν είναι μόνο η παγκλιταξέλη, υπάρχει και το σιρόλιμος, υπάρχουν και άλλα στέντα, τα πυλόδενία αυτά είναι με ευερόλιμος, που είναι ένα άλλο φάρμακο το οποίο δεν έχει εμφανιστεί ότι έχει πρόβλημα στο παρόν. Ναι, είστε δίκιο, εννοούσα το παγκλιταξέλη. Ναι. Ναι, υπάρχει ακόμα νομίζω μια διχογνωμία, αλλά υπάρχουν μπαλόνια με άλλου τύπου φάρμακο ή όπως είπατε και τα στέντ που μπορούν να έχουν δεμένα πάνω φάρμακα. Και η φαρμακοκινητική τους ιδιότητα είναι ότι δρούν περισσότερο τοπικά. Άρα εκεί που θέλεις να μην δημιουργηθεί επαναστένωση λόγω λίων μυϊκών κυττάρων. Πολύ ωραία. Υπάρχει και μια ερώτηση, όπως μπορείτε να διαβάσετε και από κάποιον που μας παρακολουθεί. Ποια είναι η γνώμη σας για την ενδοαγγειακή λιθοτριψία και σε ποιες περιπτώσεις θα χρησιμοποιούσατε αυτή την τεχνική? Ναι, είναι μια πολύ διαφορετική ερώτηση, διότι η ενδοαγγειακή λιθοτριψία ουσιαστικά είναι μια αγκιοπλαστική υψηλών πιέσεων που χρησιμοποιεί τους υπερήχους ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο προκειμένου να θρηματίζει τις πλάγες. Έχει σίγουρα εφαρμογή στις περιοχές εκείνες όπου δεν μπορούμε να βάλουμε stent, όπως για παράδειγμα είναι η κοινή μυϊκή αρτηρία. Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς μετά από μια αγκιοπλαστική δύσκολη να βάλουμε στεν παντού. Όταν έχουμε μια στένωση, μια επανεπιστωμένη στένωση, υψηλά επανεπιστωμένη στένωση στην κοινή μυϊκή αρτηρία, είναι η πρώτη ενδεχομένως επιλογή να χρησιμοποιήσουμε τη λιθοτριψία. Τώρα, σε περιοχές τέτοιες, οποίες έχουμε επασβεστωμένες στενώσεις, και λέω στενώσεις διότι για να χρησιμοποιήσουμε την ενδοαγγειακή λιθοτριψία θα πρέπει να περάσουμε ενδοαυλικά. Από τη στιγμή που έχουν περάσει οι πενδοθυλιακά δεν κάνει νόημα. Έτσι. Δηλαδή, οπότε για τις αποφράξεις οι οποίες έχουμε επασβέστωση συνήθως θα περάσουμε οι πενδοθυλιακά. Αν έχουμε περάσει όμως από μια στένωση ενδοαυλικά και δεν θέλουμε να βάλουμε στέν, μπορούμε πάλι να χρησιμοποιήσουμε την ενδοαγγειακή λιθοτριψία, η οποία έχει μια τεχνολογία τέτοια που ουσιαστικά θρηματίζει την πλάγα και εξασφαλίζουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα μόνο με τα αγκιοπλαστική. Φαντάζομαι ότι αυτή η τεχνική περιλαμβάνει και κάποια δεύτερη τεχνική αναρρόφησης του υλικού και δεν το στέλνει περιφερικά. Ναι, δεν είναι απαραίτητο να βάλει κάποιο φίλτρο, μπορεί να βάλει κάποιο φίλτρο, αλλά δεν είναι σαν την αθυρεκτομή που είναι απαραίτητο να βάλει κάποιο φίλτρο. Εκεί ουσιαστικά σπάει η πλάκα. Και μπορούμε να βάλουμε και κάποιο στέν. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα με το digital embolization. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από το κοινό, είτε τους παρόντες είτε από το διαδίκτυο, μπορούμε να περάσουμε στην παρουσίαση των περιστατικών που θα μας δείξει συνεργασία μαζί σας ο ειδικευόμενος ακτινολογίας του ΑΧΕΠΑ, ο κ. Αριστείδης Μιχαλόπουλος. Και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Θα μας παρουσιάσει νομίζω τρία περιστατικά ενδιαφέροντα από την εμπειρία σας. Παρακαλώ, Αριστείδη. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μιχαλόπουλος Αριστείδης. Είμαι ειδικευόμενος ακτινολογίας στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ και θα παρουσιάσω κάποια περιστατικά που αφορούν στην κρίσιμη ισχυμία των κάτω άκρων. Το πρώτο περιστατικό πρόκειται για έναν διαβητικό αιμοκαθερόμενο ασθενή, ο οποίος έχει υποστεί ακροτηριασμό στο 4ο και στο 5ο δάκτυλο του δεξιού άκρου ποδός. Καθετηριάστηκε η δεξιά κοινή μυριαία αρτηρία, ενώ η αφαιρετική αγκιογραφία αναδεικνύει στενώσεις στην επιπολής μυριαία αρτηρία σε αυτά τα σημεία. Επίσης, αναδεικνύεται απόφραξη της πρόσθετης κνημείας αρτηρίας καθώς και της οπίσθιας κνημείας αρτηρίας με στενώσεις σε δύο σημεία στο κνημοπερωνιό στέλεχος
με την περονιαία αρτηρία να είναι βατή. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την ελάττωση της αιματικής ροής στο κάτω άκρο και την ανάπτυξη, όπως είδαμε και στην παρουσίαση, παράπλευρου δικτύου. Στη συνέχεια, έγινε εισαγωγή σύρματος οδηγού στην πρόσθεκνη μία αρτηρία, τώρα δεν φαίνεται και πολύ καλά, και στο κνημοπερονιαίο στέλεχος, και ακολούθησε αγκιοπλαστική της πρόσθεας κνημιάς στην πρόσθεκνη μία αρτηρία και τοποθέτηση στέντ στο κνημοπερονιαίο στέλεχος. Αυτά, η θεραπευτική αυτή παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα, βλέπουμε πως πριν την επέμβαση, την αποκατάσταση της αιματικής ροής στην πρόσθεκνη μία αρτηρία και την βελτίωση της αιματικής ροής στο κνημοπερονιαίο στέλεχος και στην περονιαία αρτηρία. Σε αυτό το περιστατικό δεν έγινε κάποια παρέμβαση στην οπίσθεκνη μία αρτηρία. Όπως βλέπουμε, βελτιώθηκε και η αιματική ροή στο κάτω άκρο. Ήταν επιθυμητό το αποτέλεσμα. Μπορώ να σχολιάσουμε αυτό. Ναι. Εδώ το ενδιαφέρον, πάμε λίγο από την αρχή. Εδώ πρέπει να πούμε ότι καταρχάς βλέπουμε ότι μιλάμε για κρίσιμη ισχυμία κάτω άκρο. Ναι, κρίσιμη ισχυμία κάτω άκρο. Στο οποίο βλέπουμε ότι δεν υπάρχει, έχουμε καλό inflow, δηλαδή υπάρχει καλή ροή ουσιαστικά στην κοινή μυρία αρτηρία, αλλά το πρόβλημα είναι στα κνημιαία αγγεία. Τεχνικά αυτό για να αντιμετωπιστεί είναι σχετικά δύσκολο, διότι υπάρχει ένα απλό αγγείο μόνο μικρό, που είναι η peroneal, η οποία αν τη χάσουμε για κάποιο λόγο με κάποιο χειρισμό, τελείωσε. Το πόδι αυτό χάθηκε, έτσι. Μιλάμε εδώ για επικίνδυνες κατά κάποιο τρόπο κινήσεις, θέλει μια συγκεκριμένη εμπειρία. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν δύο σύρματα είναι διότι όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα διχασμού, καλό είναι να προστατεύουμε και τα δύο αγγεία. Διότι αν για παράδειγμα έχουμε περάσει το σύρμα μας μόνο στην πρόσθεκνη μία αρτηρία και δεν έχουμε βάλει το σύρμα να προστατεύσουμε τον κνημοπερονιαίο, υπάρχει κίνδυνος με την αγκιοπλαστική αυτή να κάνουμε ένα διαχωρισμό και να χαθεί ο κνημοπερονιαίος. Και τότε τελειώσαν όλα. Δηλαδή θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε περάσει και στα δύο πριν ξεκινήσουν τις αγκιοπλαστικές. Τώρα, το κομμάτι αυτό του κνημοπερονιαίου αντιμετωπίστηκε με ένα ζάιν, το οποίο είναι ένα στέντ που έχει ευερόλυμους, 4 χιλιοστά βλέπετε. Και ο λόγος για τον οποίο βάλαμε ένα στέντ εδώ και δεν βάλαμε εδώ είναι διότι στο τμήμα αυτό, το εγκύστημα της κνημιαίας, δεν έχουμε στέντ τέτοιο. Αυτό είναι balloon mounted, το οποίο να μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτή την κυρτότητα. Δηλαδή εδώ τα στέντ δυστυχώς δεν πάνε πολύ καλά. Οπότε εδώ πέρα καλό να αποφεύγουμε να βάζουμε. Στο κνημοπερονίο πάνε πάρα πολύ καλά. Εδώ επιμείναμε τον μπαλόνι προκειμένου να εξασφαλίσουμε αυτό το καλό perfusion. Και εν τέλει είναι το perfusion αυτό που θέλαμε. Και αν είχαμε ένα perfusion μάθημα θα βλέπουμε ακόμα καλύτερα. Δεν έχουμε την οπίσθεια, αλλά έχουμε όμως δύο αγγεία τα οποία μας εξασφαλίζουν αυτό τον άρρωστο να το βγάλουμε, ας πούμε, από τη δύσκολη κατάσταση και ενδεχομένως, αν πρόκειται να γίνει κάποιο χειρουργείο, σίγουρα κάποιο mini amputation εδώ θα βελτιωθεί η σημαντική ροή. Ναι. Το δεύτερο περιστατικό είναι και αυτός ασθενής ο οποίος πάσχει από σαχαρόδη διαβήτη και παρουσιάζει μη υφιόμενα έλκη στην κορυφή του πρώτου και του δεύτερου δακτύλου στο αριστερό κάτω άκρο. Η πρόσβαση έγινε με καθετηριασμό της αριστερής κοινής μοιραίας αρτηρίας. Η αγιογραφία αναδεικνύει στένωση της υπνιακής αρτηρίας, στένωση της οπίσθιας κνημιαίας αρτηρίας χαμηλά στην κνήμη, καθώς και απόφραξη αυτής στο επίπεδο της πτέρνας. Ακολουθεί, πραγματοποιήθηκε αγιοπλαστική στην υπνιακή αρτηρία, όπως βλέπουμε, αγιοπλαστική στο στενωμένο τμήμα της οπίσθιας κνημιαίας αρτηρίας, καθώς και στο αποφραγμένο τμήμα της οπίσθιας κνημιαίας αρτηρίας, όπως αναφέρθηκε πριν. Το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα είναι η βελτίωση της ροής στην υγνιακή αρτηρία, όπως βλέπουμε, δεν είναι πριν την παρέμβαση, όπως και βελτίωση της ροής στο στενωμένο τμήμα της οπίσθιας κνημιαίας αρτηρίας και αποκατάσταση της αιματικής ροής στο αποφραγμένο τμήμα αυτής και γενικά βελτίωση της ροής του αίματος στο κάτω άκρο, στον άκρο πόδο. Σχολιάζουμε λιγάκι, ναι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα στο οποίο έχουμε κρίσιμη ισχαιμία σε δύο επίπεδα. Δηλαδή, θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε και το inflow. Έχουμε εδώ μια στένωση που είναι αιμοδυναμικά σημαντική στην υγνιακή. Θα πρέπει αυτή να φτιαχτεί με αντιπλαστική να βελτιώσουμε εδώ τη διάμετρο του αγγείου. Αλλά αυτό το οποίο σίγουρα είναι σημαντικό είναι αυτή η απόφραξη ουσιαστικά της έξω πελματιαίας
Είναι και αυτή δύσκολη και επικίνδυνη, θέλει πολύ προσοχή να μην διαχωρίσουμε το ακείο. Είναι ένα πολύ μικρό ακείο εδώ, θέλει ένα πολύ μικρό σύνολο για να περάσουμε αυτό το κομμάτι. Όταν εξασφαλίζουμε τη δίωδο, από εκεί πέρα τα πράγματα είναι εύκολα, διότι με τα μπαλόνια, με την κατάλληλη επιλογή μεγεθών, και εδώ μιλάμε 2 χιλιοστά, 2 χιλιοστά στο άπο τμήμα της οπισθιακμιμίας, εξασφαλίζουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα με πολύ καλό perfusion. Πάλι βλέπουμε πολύ καλή ματική ροή στους ιστούς. Ευχαριστώ. Το τρίτο και τελευταίο περιστατικό πρόκειται και πάλι για έναν ασθενή, για έναν διαβητικό ασθενή, ο οποίος παρουσιάζει άλγωση ηρεμίας στο αριστερό κάτω άκρο. Καθετηριάστηκε η αριστερή κοινή μοιραία αρτηρία. Η αγγιογραφία αναδεικνύει απόφραξη της επιπολής μοιραίας αρτηρίας με μεγάλη ανάπτυξη παράπλευρου δικτύου, καθώς και απόφραξη της πρόσθεας κνημαίας αρτηρίας με την οπίσθια κνημαία αρτηρία και την περωνιαία αρτηρία, σε αυτή την περίπτωση είναι βατές. Πραγματοποιήθηκε αγγιοπλαστική στα φραγμένα τμήματα της επιπολής μοιραίας αρτηρίας σε 2 σημεία, εδώ και εδώ. Όμως, επειδή το αποτέλεσμα δεν ήταν ικανοποιητικό, έγινε τοποθέτηση 2 stent. Το πρώτο είναι, εκτείνεται μεταξύ, ίσως δεν είναι και καλύτερη εικόνα, μεταξύ των μαύρων βελών, ενώ το δεύτερο είναι λίγο ψηλότερα μεταξύ και εκτείνεται μεταξύ των 2 κόκκινων βελών. Το τελικό αποτέλεσμα μετά τη θεραπευτική παρέμβαση είναι η αποκατάσταση της ροής στην επιπολής μοιραία αρτηρία και μεγάλη βελτίωση της κυκλοφορίας στον ακροπόδα. Εδώ είναι. Ναι. Εδώ έχουμε ένα περιστατικό στο οποίο πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί ενδεχομένως στην προσέγγιση μας στην πρόσβαση στην αποκατάσταση της απόφραξης. Γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε το προθέσεις για να έχουμε ένα βελτιστοποιημένο αποτέλεσμα ενδαγκιακά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση και στις ισχυμίες. Αν αυτός ο ασθενής είχε εμφανιστεί με διαλείψη αχολότητα, ενδεχομένως να μην βαδαμεστεί. Μπορεί να μην βάζαμε, αλλά επειδή έχουμε κρίσιμη ισχυμία, εδώ θέλουμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα με καλή ροή στους ιστούς, προκειμένου αν έχουμε και εδώ κάποια έλκη ή κάποιο άλλο ηρεμίας, αυτό να ξεπεραστεί. Οπότε εδώ είμαστε πιο επιθετικοί, θέλουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, θα περάσουμε σε stent στο σημείο της απόφασης. Πριν κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κροκίδη που μας παρήχε τα περιστατικά της παρουσίασης και τον κύριο Αστρενίδη για την πολύτιμη βοήθειά του. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δυο σας. Ελπίζω να μην ήταν αυτή η δική σου ακτινογραφία. Όχι. Εάν υπάρχει κάτι που θέλει κάποιος να σχολιάσουμε, είμαστε στη διάθεσή σας. Είδατε πόσο κόμπλεξ περιστατικά μπορεί να είναι όλα αυτά και όπως είπε ο κ. Σχολητής, ανάλογα με τα συμπτώματα, το βαθμό οξύτητας των περιστατικών, την απεικόνιση που θα έχει ενδαγκιακά για να αποφασίσει πραγματικά θα βάλει ή δεν θα βάλει κάποιο στέντ και σε ποιο αγγείο και σε ποια γωνία του κάθε αγγείου. Αυτά είναι αποφάσεις που θέλουν εμπειρία, είναι αποφάσεις που γίνονται εκείνη τη στιγμή και μερικές φορές δοκιμάζουμε και αν πετύχει σταματάμε, αν δεν πετύχει προχωράμε μετά και σε τοποθέτηση στέντ κτλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κροκίδη και ιδίως για το γεγονός ότι σε δύσκολες συνθήκες ήρθατε ο ίδιος προσωπικά από την Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Και ελπίζω να σας έχουμε και του χρόνου μαζί μας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστώ πολύ.